Κοντά μας εδώ στο στούντιο του σταθμού μας είναι η κυρία Βασιλική Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη, είναι υποψήφια βουλευτής με τους Δημοκράτες του Ανδρέα Αλοβέρδου και η κυρία Κατερίνα Σαράντη, αντίστοιχα υποψήφια βουλευτής με το κόμμα, το οποίο θα σχηματοποιηθεί λίγο αργότερα, την Νέα Αριστερά. Λοιπόν, και θα ήθελα να βάλουμε τον παράγοντα Τουρκία στο κάντρο των ευρωεκλογών, διότι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία απασχολούν την Ευρώπη, κάποια πολλά φαινόμενα, δηλαδή αυτή, αν θέλετε, η πολύ μεγάλη άνοδος της ακροδεξίας στην Ευρώπη, είναι, αν θέλετε, ένα από τα στοιχεία τα οποία αφορούν και το μείζο θέμα που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Και σε αυτό το κομμάτι έχει πολύ μεγάλο βάρος και, αν θέλετε, πολύ μεγάλη αξία η στάση της Τουρκίας. Λοιπόν, ο κατάλληλος για να μας ερμηνεύσει το τι έγινε την περασμένη Κυριακή στις δημοτικές κάλπες στην Τουρκία, εάν τέλος συζητάμε για μια νέα εποχή και για δύση του φαινομένου Ερντογάν, είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, γνωστός νομικός, οθωμανολόγος, τουρκολόγος. Καλησπέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και εσείς, κυρίες, και στο ακροατήριό σας, στις τηλεθεατές σας. Καλή επιτυχία, σε εύχομαι σε ευρωεκλογές, ό,τι καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να έχεις γυναίκες οι οποίες έχουν μια δική τους πορεία στην κοινωνία και με σημαντικό, αν θέλετε, επιστημονικό υπόβαθρο. Ισχύει 100%. Νομίζω ότι θα μας βάλετε λίγο στο κλίμα. Τι έγινε την περασμένη Κυριακή? Μιλάμε για μια νέα εποχή στην Τουρκία, μιλάμε για δύση του φαινομένου Ερντογάν. Γιατί συζητάμε? Κοιτάξτε, όλα τα φαινόμενα έχουν αρχή, μέση και τέλος. Όλα παρακμάζουν κάποια στιγμή, κάνουν τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος Ερντογάν και το κόμμα του ξεκινήσανε λίγο-λίγο το 2002. Αρχίσαμε να τον βλέπουμε σε κεντρική πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Από το Μάρτιο του 2003 είναι πρωθυπουργός, μετά πρόεδρος της Δημοκρατίας και αθρηστικά διοικεί την Τουρκία 21 χρόνια. Στο ίδιο διάστημα η Ελλάδα έχει αλλάξει 10 πρωθυπουργούς, 6 εκλεγμένους και επανεκλεγμένους και 4 υπηρεσιακούς. Σε κάθε περίπτωση, στην Τουρκία μιλάμε για μια κατάσταση, ναι, μεν εκλεγμένη, αλλά δεσποτική σαφώς μετά από 21 χρόνια. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα Ερντογάν, το οποίο σε κάθε περίπτωση κάποια στιγμή κάνει τον κύκλο του, παρακμάζει και ο ίδιος θα αφυπηρετήσει, δηλαδή θα κάνει αποφώνηση. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί έτσι είναι η ζωή. Όμως έχει τελειώσει με τις εκλογές που είδαμε προχθές την Κυριακή? Σαφώς και όχι. Έχει ακόμα μπροστά του εντολή για άλλα 4 χρόνια μέχρι το 2028 που θα γίνουν οι επόμενες προεδρικές εκλογές, τουλάχιστον. Είπε ότι θα είναι τελευταίες του εκλογές, γιατί έτσι ορίζει ο νόμος και το Σύνταγμά του. Δεν μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος, εκτός και κάνει τροποποίηση του συντάγματος και πει για τρίτη θητεία ή το ξαναγυρίσει στο πρωθυπουργό κεντρικό και κατέβει ως πρωθυπουργός, αλλά με εξουσίες που έχει τώρα ως πρόεδρος. Αυτό το που ουσιαστικά έγινε στην Ρωσία, δηλαδή, όπου είχαμε την εναλλαγή Πούτιν-Μετβέντεφ. Πολύ σωστά, αυτό είναι. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το δούμε, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ξαφνιάσει. Εν τούτης, με τα νυν δεδομένα που έχουμε, ο λαός προχθές ψήφισε όπως ψηφίζουν σε όλες τις χώρες περίπου στις δημοτικές εκλογές, όχι καθ' υπόδειξη του υποψηφίου του κόμματος. Εξάλλου υπήρξαν και υποψήφοι που ήταν κοινή αποδοχή σε κάποια κόμματα, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, εξάλλου και σε άλλες χώρες. Και δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα από το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία. Δεν είναι δηλαδή παντουρκικές όπως είχαμε πριν 10 μήνες. Όμως ο λαός ψηφίζει τον άνθρωπο που γνωρίζει, της γειτονιάς, τον άνθρωπο που είναι δίπλα του, τον κοινοτάρχη, τον δημοτικό σύμβουλο, τον δήμαρχο κτλ. Όμως βγαίνουν συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο Ερντογάν μετά από τόσα πολλά χρόνια έχασε στο σύνολο την επικράτεια. Έστω και με 2-2,5 μονάδες αυτό κάτι σημαίνει. Τι μήνυμα ήθελα να του στείλει ο κόσμος? Το μήνυμα είναι ότι πέρσι πριν 10 μήνες σε εκλέξαμε πρόεδρό μας πάλι να υλοποιήσεις το έργο σου εδώ και 21 χρόνια και θα έχεις άλλα 4, 25 συνολικά. 1/4 του αιώνα. Ναι, έχουμε ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, τα οπλικά μας συστήματα, ναι, εξαγωγές οπλικών συστημάτων. Ναι, πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγι, το οποίο θα ολοκληρώθηκε. Ναι, όλα αυτά, αλλά πρέπει να δούμε και ένα αποτύπωμα της μακροοικονομίας στην μικροοικονομία της τσέπης μας. Ναι. Άρα λοιπόν, λάβε τα μέτρα σου και δες και προς τα μέσα. Ο Ερντογάν το πήρε το μήνυμα και χθες το βράδυ σε μια αυτοκριτική του κόμματος είπε ότι πήραμε το μήνυμα. Και δηλαδή θα κοιτάξουμε και τον καθημερινό βίο. Προσέξτε, μίλησε ως πρόεδρος όλων των Τούρκων, ορθώς για μένα, και μέμφεται τα στελέχη του ΑΚΕΠΕ, του κόμματός του,
για υπεροψία και ανικανότητα στην αντιμετώπιση του καθημερινού βίου των ανθρώπων. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι τους είπε, κύριοι, όπου σας κατεβάζω υποψηφίους, αδυνατείτε να εκλεγείτε. Αν δεν έχετε εμένα, δεν είσαστε τίποτα. Εγώ που κατεβαίνω εκλέγομαι, κερδίζω τα πάντα, δημοτικές εκλογές, πρωθυπουργικές, προεδρικές, ναι. Εσείς δεν μπορείτε κανένας από εσάς να είναι ο μελλοντικός μου διάδοχος και να πάρει το χρήσμα και μη βιάζεστε να πάρετε χρήσμα από εμένα. Καταπάγια τακτική της λογικής που έχει τον αξιακό κώδικα, δηλαδή των Σουλτάνων, τον οποίο έχει επικαιροποιήσει και εξυγχρονίσει. Αυτό ακολουθεί. Ναι, αυτό όμως είναι δίκαιο με βάση το σύστημα διοίκησης στην Τουρκία, δηλαδή εννοώ ότι τα στελέχη φταίνε αν έχουμε προβλήματα στην οικονομία ή απλά πετάει τον μπαλάκι με τον γνωστό τρόπο. Σαφώς πετάει τον μπαλάκι. Στην Τουρκία το Σύνταγμα ορίζει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ταυτίζεται με το μιλέτη, με το έθνος, με το κράτος. Επομένως, αν προσβάλλεις τον πρόεδρο, προσβάλλεις το κράτος με ποινή να στερηθείς και το δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ταύτιση. Λέτε, τάτσι μου, το κράτος είμαι εγώ. Ντεβλετίν σημαίνει εγώ είμαι το κράτος. Ντεβλετίν το δοβλέτη που λέμε, το κράτος. Άρα λοιπόν, ναι, τους λέει, εγώ λειτουργώ ως πρόεδρος όλων των Τούρκων. Εσείς είσαστε το κόμμα. Το κόμμα έχει υπουργούς. Οι υπουργοί πρέπει να υπηρετείτε το λαό. Δεν το κάνατε, τους μέφετε. Και τους θύμισε ότι αν έχουν αυτή τη στιγμή πόστο, το έχουν γιατί είναι αυτός. Χωρίς αυτόν δεν είναι τίποτα. Τους το θυμίζει για να μην έρχονται ορέξεις διαδοχής. Πάμε τώρα στο θέμα του Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου έχει κάνει τα εξής πολύ έξυπνα και έχει μια δυναμική η οποία λέει τα εξής. Πρώτον, το 19 εκλέχθηκε τσίμα-τσίμα. Έγινε ακύρωση, όπως θυμόσαστε, και επαναλήφθηκαν οι εκλογές τον Ιούνιο του 2019. Κέρδισε τότε όμως με την ενίσχυση όλης της αντιπολίτευσης. Τώρα κέρδισε μόνος του, δηλαδή κέρδισε χωρίς την αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα είναι μια περηφανής νίκη μόνος του που το κατέφερε. Πέραν τούτου, ο Ιμάμογλου μαθαίνει να διοικεί το κράτος σε έναν τεράστιο μητροπολιτικό δήμο όπως είναι η Κωνσταντινούπολη. 16 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου μια μισή Ελλάδα. Και μητροπολιτικός δήμαρχος σημαίνει περίπου περιφερειάρχης με τη δικιά μας λογική. Έχει πολλούς επιμέρους δημάρχους μέσα στα διαμερίσματα της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι δεν πρόσκυνται όλοι σε αυτόν ή στο κόμμα του, είναι και του ΑΚΕΠΕ και του Ερντογάν κτλ. Άνθρωποι. Και κρατάει σχετικά χαμηλούς τόνους, διότι έχει τρεις δικαστικές εκκρεμότητες με τον Ερντογάν. Πρώτον, του έχει στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα πρωτοβάθμια, τα ασκεί με έτσι αναστολής. Υπάρχει περίπτωση όμως το Yüksekdivan, στον Άριο Πάγο του, σαν αιρετικά, να εκπέσει τελικά του αξιώματος και να γίνει ο Τούρκος Μπελέρη. Θα μου πει τώρα κάποιος, θα εκπέσει το αξιώματος ένας δήμαρχος? Το κάνει συνέχεια ο Ερντογάν στους Κούρδους δημάρχους, τους οποίους όταν δεν του αρέσουν, εκπίπτουν το αξιώματος γιατί του συνδέει με το PKK και το YPG, δηλαδή ότι είναι τρομοκράτες. Περαιτέρω, πέρσι η Μπεσλίτσε Τέι, η μορία των πέντε, όπως λένε οι Τούρκοι, οι πέντε μεγάλο εργολάβοι, έκαναν ένα δώρο, σούπερ καρ, τύπου τζιπ, στη γυναίκα του Ιμάμογλου και αυτή ανοήτως το δέχτηκε. Υπάρχει ένα σκανδαλάκι εκεί. Και υπάρχει και το πιο μεγάλο πρόβλημα του Ιμάμογλου, το οποίο λέγεται Καμούι Χαλεκουρμού, που είναι ο έλεγχος δημοσίων έργων, δημοσίων συμβάσεων, που του κάνουν έλεγχο για απευθείας αναθέσεις. Αν αυτό επαληθευτεί και του βρούνε offshore εταιρείες και μαύρους λογαριασμούς, τον έχει τελειώσει. Ο Ιμάμογλου λοιπόν κρατάει χαμηλούς τόνους για αυτούς τους λόγους και άλλους, που τώρα παρέλκει να τους αναλύσω. Επίσης, πέρσι άφησε τον Κιλιτσάρογλου να εκτεθεί και να χάσει. Εφιώς αυτός έμεινε πίσω. Γιατί το 28 δεν θα έχει αντίπαλο. Σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν μπορεί να έχει τον Ερντογάν απέναντι. Θα είναι μόνος του. Άρα λοιπόν, ούτε δέχτηκε να γίνει αρχηγός του κόμματος του ΤΣΕΧΑΠΕ. Άφησε έναν άτονο πρόεδρο αυτή τη στιγμή, έτσι χαμηλών τόνων, φαρμακοποιό τον Οζέλ, με σκοπό ή να γίνει πρόεδρος σε ένα συνέδριο παραμονές των εκλογών του 28 ή να τον προτείνει το ΤΣΕΧΑΠΕ μαζί με άλλα κόμματα ως υπερκομματικό πρόεδρο του 28. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω και ο πρόεδρος Ερντογάν και ο Ιμάμογλου, ο καθένας κρατάει ένα ακριβό χαρτί, έτσι. Δηλαδή, θα σας το φανερώσω τώρα. Ναι. Αυτό που θέλω να καταλάβω και βεβαίως μπορεί να και η κυρία Ξεπαπαδάκη και η κυρία Σαράντη. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κρατάμε το βίντεο. Τώρα το χαρτί. Ο άνθρωπος το ανοίγει και μετά στη διάθεσή σας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο Ερντογάν κατά πάγια τακτική του κάνει δύο στρατηγήματα.
Το πρώτο, σε πολεμάει αν σε κερδίσει, κέρδισε. Αν δεν σε κερδίσει, σε προσετερίζεται. Ναι. Ο προσετερισμός γίνεται ως εξής. Θα σε στηρίξει το σύστημα Ερντογάν, προσέξτε, όχι το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του. Το σύστημα. Το σύστημα Ερντογάν που μηντιακό, επιχειρηματικό και τα σχετικά. Θα λάβει το κράτος, τον Τερίν Ντεβλέ, το βαθύ κράτος, θα πάρει. Θα τον στηρίξουν, θα εκλεγείς πρόεδρος, δεν θα έχεις αντίπαλο από το ΑΚΕΠΕ σοβαρό. Μπορεί το ΑΚΕΠΕ να εξαφανιστεί κιόλας. Εξάλλου ο Ερντογάν το έφταξε, ο Ερντογάν το τελειώνει. Άρα λοιπόν θα σε στηρίξουμε, θα γίνεις πρόεδρος. Και θέλουμε δύο χάρες. Πρώτη, το ακαταδίωκτο του Προέδρου για τυχόν ατασταλίες επί Προεδρίας του. Και δεύτερον, την αποθέωσή του, θέωση και ουσιαστικά ιστεροφημία του. Να γίνει ένας δεύτερος Κεμάλ, ο Γιουζγίλ του Ερντογάν, ο αιώνας του Ερντογάν, και να μπει ένα δεύτερο κάδρο δίπλα στον Κεμάλ και να λέει μετά ο Ιμάμογλου: «Χάρης στον αντίπαλό μου, ναι, αλλά μεγάλο ηγέτη Ερντογάν, γίναμε αυτό που γίναμε και έχουμε γερές βάσεις για να το πάρω από εδώ, να το πάω παραπέρα». Γιατί το λέω αυτό και κλείνω? Διότι και οι δύο έχουν τρία κοινά σημεία επαφής. Πρώτον, κατάγονται και οι δύο από τον πόντο. Ναι. Δεύτερον, πολύ καλά το μυρίχει και ο ένας και ο άλλος. Δεύτερον, έχουν διατελέσει και οι δύο δήμαρχοι Κωνσταντινούπολης. Και τρίτον, είναι και οι δύο τους πνευματικά τέκνα του Νετσμεντίν Ερμπακάν, του πολιτικού Ισλάμ. Από εκεί πέρασε ο Ιμάμ Ολουγλυμπάρη στο Τσεχαπέ, εκεί ήταν ο Ερντογάν πριν κάνει το ΑΚΕΠΕ το δικό του κόμμα. Και τι σημαίνει Ερμπακάν? Πρωθυπουργός 96-97, καθηγητής, για τους νεότερους το λέω, στήριξε Ετζεβίτ στην εισβολή στην Κύπρο, στήριξε τον Σουτσιλέρ στα Ίμια. Και τα δικά του πνευματικά τέκνα του πολιτικού Ισλάμ είναι δύο σημαντικοί άνθρωποι στον σύγχρονο κόσμο, στον πολιτικό κόσμο της Τουρκίας. Αυτοί λοιπόν είναι από αυτή τη μήτρα του Ερμπακάν, έχουν λοιπόν κοινά χαρακτηριστικά και μην πέσει κανένας από τα σύννεφα όταν την επόμενη τετραετία δούμε το σύστημα να κινείται προς τον Ιμάμογλου σε περίπτωση που δεν κάνει τα άλλα που είπαμε ο Ερντογάν. Βεβαίως, κρατώντας το χαρτί ότι μπορεί ουσιαστικά να τον βγάλει από το πολιτικό σκηνικό, έχοντας αποτελέσματα, ενώ δικαστικές αποφάσεις και οτιδήποτε έχει να κάνει με το μεμπτό μιας διαδικασίας. Κυρία Παπαδημητρίου, ναι. Ναι, θα μπορούσα να ρωτήσω κάτι, εν πάση περιπτώσει, ερώτηση, τοποθέτηση, όπως θέλετε, πείτε το. Θεωρείτε πιθανό για τα επόμενα 4 χρόνια να αναβιώσει πάλι μία επιθετική ρητορική, παρά τα όσα έχουν γίνει μέχρι σωστά τώρα και καλά τα βήματα σύγκλησης. Εντάξει, σύγκληση δεν μπορούμε να την πούμε, γιατί είναι μόνο σε χαμηλής ισχύος ζητήματα. Η διακήρυξη η οποία έχει υπογραφεί. Χαμηλής ισχύος ζητήματα και δεν, τουλάχιστον δεν έχουμε ενημερωθεί εμείς αν θα προχωρήσουμε σε τίποτα άλλο περαιτέρω. Θα γυρίσει λοιπόν, έστω και για εσωτερική κατανάλωση, στην επιθετική ρητορική? Θα κάνει κάποια από αυτά που θα ακούσουμε να λέει, να απειλεί κτλ. Πράξη? Ήταν πάντα, θεωρώ, ο δικός μας, όχι φόβος, αλλά εν πάση περιπτώσει η δική μας έννοια αυτή. Είχαμε πάντα μία Τουρκία απέναντί μας, η οποία δεν ήταν σταθερή στις απόψεις, σταθερή στη στρατηγική της πάντα ήταν. Αλλά στη ρητορική της ποτέ. Έχει δημιουργήσει ούτως ή άλλως και διάφορα θερμά επεισόδια. Πολύ σωστά. Τα τελευταία λοιπόν, 50 χρόνια. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται Ερντογανική Τουρκία. Δεν είναι γενικός και αορίστος Τουρκία, γιατί δεν έχει αναλλαγή πρωθυπουργών ή προέδρων. Έχει έναν επί 21 χρόνια. Αυτό είναι δεσποτικό. Άρα λοιπόν έχει ονοματεπώνυμο, έχει σφραγίδα. Η Ερντογανική Τουρκία. Η Ερντογανική Τουρκία ήταν και είναι και ιστορικά σταθερά αναθεωρητική. Σταθερότατα. Έχει δύο προσωπία. Ένα προσωπείο λέγεται Αρκαντάς, φίλος, και το άλλο προσωπείο λέγεται Νταΐ. Δεν χρειάζεται, δεν ξέρουμε τη λέξη. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι της Τουρκίας τι είναι. Η Τουρκία είναι αυτή που είναι. Το πρόβλημα είναι δικό μας. Εμείς μια κοιτάμε το φιλικό της πρόσωπο και λέμε «Α, είναι φίλοι». Μια κοιτάμε το άλλο και λέμε «Α, είναι, μας απειλούν, είναι Νταΐδες». Όχι, εμείς έχουμε το πρόβλημα και πρέπει να αποφασίσουμε ότι απέναντι έχουμε μια αναθεωρητική χώρα, η οποία είναι σταθερά αναξιόπιστη σε θέματα καλοπιστίας, τα οποία λαμβάνει ως αδυναμία. Και ως εκ τούτου, το ότι βλέπουμε ένα 30% των Τούρκων πολιτών, που είναι 25 εκατομμύρια, είναι δύο Ελλάδες, έτσι,
να είναι εξευρωπαϊσμένοι και να καταπιέζονται ουσιαστικά από το σύστημα Ερντογάν, δεν σημαίνει τίποτα. Είναι πάρα πολλοί, είναι δύο Ελλάδες πληθυσμιακά, αλλά δεν σημαίνει κάτι, γιατί υπάρχουν άλλα 60 εκατομμύρια τα οποία είναι στο αφήγημα του Ερντογάν. Όχι, γιατί το λέω εγώ, γιατί το λένε οι δημοσκοπήσεις των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων. Είναι βαθιά αντιευρωπαϊστές και βαθιά αντιαμερικανοί. Μάλιστα, μας θεωρούν όλους εμάς Καουφίρ, που σημαίνει μυαρούς, άπιστους, και Πουτ Περέστ, που σημαίνει ειδωλολάτρης, αλλά όχι με την έννοια του ειδώλου, με την έννοια της ύλης και των χρημάτων. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αυτό δεν αλλάζει. Υπάρχει μια γενιά μετά το 1990 που θυμάται μόνο Ερντογάν από την εφηβεία τους και μετά, ή τα παιδάκια. Αυτοί ψηφίζουν, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η νεολαία ψηφίζει. Ο Ερντογάν δεν πήρε πέρσι το 5% τυχαία. Έχουν ψηφίσει και νέοι άνθρωποι. Άρα, λοιπόν. Ναι, μεν η Ελλάδα είναι καλόπιστη, ναι, μεν το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ναι, αλλά σε σημείο τέτοιο που να μην θεωρείται η καλοπιστία μας αδυναμία. Η Τουρκία την αδυναμία, αν θεωρήσει ότι είσαι αδύναμος, τι κάνει? Εννοείται. Δεν κάνει πόλεμο. Mm-hmm. Ο Ερντογάν ειδικά δεν είναι του πολέμου. Θεωρεί αυτόν από θέση ισχύω και μπορεί να πιέσει όλους τους συμμάχους εισαγωγικά δικού του. Πάντως, κύριε Σταθακόπουλε, είναι από θέση ισχύω η Τουρκία, δηλαδή είναι αυτό που λέτε. Ας κατανοήσουμε ότι η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, μια περιφερειακή δύναμη, σωστά, η οποία πατάει σε δύο ηπείρους. Κωνσταντινούπολη πατάει σε δύο ηπείρους, η οποία και με βάση του οικονομικού δείκτε έχει μια άλλη, αν θέλετε, προσέγγιση. Έτσι. Και με βάση την πολιτική κατεύθυνση που έχει ο Ερντογάν. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε εμείς. Που είναι η Ευρασία, δεν το είναι έχουμε... η Ευρώπη. Συγγνώμη. Είναι, δεν είναι η Ευρασία. Αν με προσέξετε, έχουμε μια παραδοξότητα στην Τουρκία. Να είναι στους G20. Ναι. Και να έχει πληθωρισμό 67% και ανθρώπους πτωχούς. Ναι. Πρέπει ένας οικονομολόγος διεθνών οικονομικών να μας εξηγήσει πώς γίνεται μια χώρα να είναι στους G20. Και ταυτόχρονα να είναι φτωχή σε επίπεδο καθημερινού βίου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν παραδοξότητες. Οποιαδήποτε άλλη χώρα, ας πούμε η Ελλάδα, κάτι παρόμοιο, δεν θα μπορούσε να το έχει με τίποτα. Να είμαστε στους G20. Είμαστε στην 54η οικονομία G54, ναι, ας πούμε. Η Τουρκία είναι G20. Βεβαίως έχει παραγωγή η Τουρκία, έχει οπλικά συστήματα, έχει μαύρη οικονομία. Σύμφωνα με το Bloomberg είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες μαύρες οικονομίες του κόσμου. Εκεί πέρα η διεθνής κοινότητα έχει αποφασίσει να κάνει τις μαύρες συναλλαγές της, τις ανομολόγητες. Μα δεν μπορεί, είναι μόνο μαύρη οικονομία. Δηλαδή το να βλέπεις ουσιαστικά το ξύλινο παράδειγμα και δίπλα κάτι τεράστιο να οξύζεται στην Τουρκία, τη μία να ψάχνουν το κρεμμύδι και την άλλη να έχουν τα τελευταία αυτοκίνητα τα οποία είναι και ιδιαίτερα, δείχνει ότι είναι μια μαύρη οικονομία για την οποία όμως όλοι άπαντες, εννοώ και οι δυτικοί και κυρίως Αμερικανοί, αρέσκονται. Γιατί είναι μια χαρά. Τους εξυπηρετεί σε διάφορους στόχους τους, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Και όταν παίρνει δάνεια, τα παίρνει, ξέρετε, με collateral. Δηλαδή έχει το μαύρο χρήμα κατατεθειμένο ήδη σε τράπεζες. Offshore δηλαδή τραπεζών και χωρών του αραβικού κόσμου. Αυτοί έχουν τα χρήματα και του δίνουν ένα δάνειο, τους το αποπληρώνει πάρα πολύ σύντομα και όταν του λένε πώς το αποπλήρωσες, πώς θα ενέσχεσαι και το αποπλήρωσες, το δάνειο που πήρα απέδωσε ως επένδυση και το επιστρέφω γρήγορα. Αυτό είναι το γνωστό ξέπλυμα που γίνεται και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα του μαύρου χρήματος. Δηλαδή, πώς είναι το ξέπλυμα, παίρνεις δάνειο για να ξεπλύνεις το μαύρο χρήμα σου. Και λες, έκανα επένδυση του δανείου, απέδωσε, ξεπλήρωσα. Άρα λοιπόν, αυτό το κάνει η Τουρκία στα δημόσια οικονομικά της, είναι γνωστό εξάλλου. Όμως αρέσκονται όλοι και κάνουν όλοι ουσιαστικά ότι δεν καταλαβαίνουν, γιατί εκεί πέρα γίνεται η παγκόσμια μαύρη οικονομία και είναι μια χώρα bypass. Που χώρες αποκλεισμένες όπως η Ρώση, το Ιράν και άλλοι περνάνε μέσα από εκεί, σπάνε τα μέτρα, βαπτίζονται τα προϊόντα τους τουρκικά και μετά πάνε στη διεθνή αγορά. Είναι μια χώρα που έχει δώσει σε Ρώσους διαβατήρια, παραδείγματι, που έχουν μέτρα, και αυτή τη στιγμή εταιρείες τέτοιες ρώσικες, συμφερόντων δηλαδή ρωσικών, είναι με τουρκικό μανδύα ή καζακστανικό ή αζερβαϊτζάνικο και επενδύουν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Κύριε Σταθακόπουλε, κατανοητό. Με βάση την υγεία του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος βεβαίως πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία, έχει περάσει από δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, έγινε πρωθυπουργός, μετά πρόεδρος κτλ. Με βάση την υγεία του Τούρκου Προέδρου και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, νομίζω ότι είναι πιο πιθανό να δούμε τον Ιμάμογλου την επόμενη μέρα πρόεδρο με αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία είπατε, διαγράφεις το όποιο, το καταδίωκτο καταρχήν και η στροφημία. Έτσι. Διότι έτσι, θυμίζω σε όλους ότι το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το νέο, λέγεται μόνο Ίσταμπουλ. Πολύ παράδοξο για τους Τούρκους.
Οπότε το βλέπετε, πιο, ακριβώς, το βλέπετε πιο φυσιολογικό αυτό το σενάριο, ναι, με βάση την ηλικία του. Σας είπα, ο Ιμάμ Ολού είναι 53 στα 54, είναι από την ίδια πολιτικο-ιδεολογική μήτρα με τον Ερντογάν, του Ερμπακάν δηλαδή, ναι. Έχουν ίδια καταγωγή, ίδιο πολιτικό παρελθόν, δήμαρχοι και πόντι και ίδιο στην καταγωγή, και θεωρώ ότι αν ο Ερντογάν δεν βρει τον κατάλληλο από το δικά του πλευρά, δηλαδή από το στενό του κύκλο, για την αυριανή το οποίο ημέρα. Δεν φαίνεται όμως τώρα με βάση ουσιαστικά την δυναμική των προσώπων στην Τουρκία. Δεν φαίνεται τέτοιος, ούτε τον προετοιμάζει. Θα μπορούσε το σύστημα Ερντογάν να στηρίξει τον Ιμάμογλου παίρνοντας ανταλλάγματα αυτά που σας είπα. Για να κλείσω, να πω ότι θεωρώ ότι θα συνεχίσει το φιλικό του αφήγημα και προς εμάς. Θα κάνει τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο το Μάιο με τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, το ίδιο, και στη συνέχεια θα, μετά το καλοκαίρι θα δούμε, γιατί έχουμε και το μορατόριουμ το καλοκαιρινό κάθε καλοκαίρι. Βεβαίως, μα έχει ξεκινήσει ήδη να έρχονται οι Τούρκοι επισκέπτες και στα νησιά μας. Έτσι. Και έχουμε λοιπόν το καλοκαίρι, εκτός και έχουμε σαν το 20 που είχαμε την επικούμβηση τότε που θυμόμαστε αυτή την έδρα. Δεν είμαστε σε αυτό. Αυτό είναι όμως, να σας πω τώρα, εκτός αν γυρίσουμε στο 20 που βλέπαμε τη φρεγάτα έξω στο λιμάνι της. Νομίζω μακριά είμαστε από το 20, έτσι, με βάση τη δυναμική και με βάση τη Visa Express. Έρχονται αυτή τη φορά, έρχονται ως επισκέπτες η μεγάλη πλειοψηφία. Έτσι, θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στην Αμερική με τις εκλογές του Νοεμβρίου, και τότε θα δούμε το πρόσωπο του Ερντογάν για το finish, δηλαδή τι θα κάνει πια στην αποφώνηση, αφυπηρέτησή του λίγο-λίγο ή όχι ενδεχομένως, σε ποιον θα διαφανεί με τη ρητορική του και το λόγο του, ποιος θα είναι αυτός τον οποίο θα τον σιγοντάρει. Εγώ κρίνω ότι με το χθεσινό του λόγο για την ανικανότητα των στελεχών του ως πρόεδρος των Παντούρκων, ήδη πάτησε το μάτι, εγώ έτσι κρίνω, στον Ιμάμογλου για την επόμενη μέρα. Άρα ο επόμενος Παπατζίμ θα είναι ο Ιμάμογλου. Παπατζίμ σημαίνει μπαμπάκα μου, ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, νομίζω έχουν πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον προσεγγίσεις σας. Ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ, καλή επιτυχία, εύχομαι στις κυρίες και ό,τι καλό. Να είστε καλά, με τις κυρίες θα λέμε πάρα πολύ συχνά, έτσι αλλιώς. Έχουμε καλά, πορεία μέχρι την 9η του Ιούνιου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Επίσης. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κανείς να προσεγγίζει το φαινόμενο Τουρκία. Εμείς το βλέπουμε και μια άλλη διάσταση. Ενώ εμείς είμαστε στα σύνορα, έχουμε και εμπορικές σχέσεις, έχουμε και μια άλλη δυναμική. Καλό είναι να υπάρχει ηρεμία, διότι αυτή η ηρεμία μεταφράζεται και ηρεμία στο δικό μας το έθνος και με το μεταναστευτικό. Έτσι βεβαίως, και στην Ευρώπη θα τα βάλετε στο τραπέζι των συζητήσεων, αλλά και με βάση την σεζόν. Λοιπόν, να πω. Ναι. Να πω απλά. Κλείστε όπως θέλετε, γιατί θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Έτσι κι αλλιώς μέχρι τον Ιούνιο θεωρώ θα τα λέμε. Να πω απλά σε σχέση με την Τουρκία και όλα αυτά που συζητήσαμε και ακούσαμε και από τον κύριο Σταθακόπουλο, ότι είναι στο χέρι μας ουσιαστικά να χαράξουμε την πορεία που θέλουμε, να πιέσουμε κι εμείς όσο μπορούμε και στα φόρα που μπορούμε. Υπάρχει ακόμα, ξέρετε, από το 1995 το κάζους Μπέλι. Παρά τα αυτά, βεβαίως, ναι. Παρά τα αυτά εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και σαν όλοι όσοι ασχολούνται. Να η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Ασχέτως αν από το 2018 έχουν, εν πάση περιπτώσει, ανασταλεί όλες οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να είμαστε αρκετά πιεστικοί. Θα πρέπει να μιλάμε στο εξωτερικό, στους συμμάχους, στη Δύση, για αυτά που εμείς αντιμετωπίζουμε. Όχι μόνο και ειδικότερα εμείς εδώ στα Δωδεκάνησα, στα σύνορα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι και η Δωδεκάνησος είναι το νοτιοανατολικότερο άκρο των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εμάς έπαιξε, στην Ελλάδα, σε εμάς έπαιξε πρωτοσέλιδο το εκλογικό αποτέλεσμα στις τοπικές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Τουρκία και στις χώρες της Ευρώπης, στις πρωτεύουσες Ευρώπης δεν έκανε καθόλου εντύπωση, δεν ασχολήθηκε κάποιος με αυτό. Παρά το γεγονός, όπως θέλουν να λένε όμως, ότι η Ευρώπη είχε νέα σύνορα.
Βέβαια, και ενιαία σύνορα και ενιαία προβλήματα και παζάρια με την Τουρκία. Ναι, δεν είμαστε. Και βέβαια, θα πρέπει να τους ένα πολύ να μεγάλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Θα πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ακριβώς ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από τον πυρήνα της Ευρώπης. Λοιπόν, θα έχουμε πολλές φορές τη δυνατότητα. Έρχονται κάποιες τοποθετήσεις και κάποια ερωτήματα. Και θέλω να κάνω αυτό το ερώτημα, διότι έχει ενδιαφέρον. Καταρχήν, όλα τα μου κατηγορούν τον Ερντογάν, αλλά ξεχνάνε τελικά ότι και μαλικοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βλάψει και την Ελλάδα και την Κύπρο. Βεβαίως. Και μαλικοί ήταν δηλαδή. Και η Τσιλέρ και ο Ετσεβίτ. Δεν αλλάζει η στρατηγική. Ο κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής της Τουρκίας δεν αλλάζει. Ο κ. Σταθακόπουλος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι, έδωσε τα τρία στοιχεία και την προοπτική. Έχω ένα ερώτημα, φαντάζομαι ως γυναίκες, ποια είναι η γνώμη των δύο κυριών σε επιθέσεις που δέχεται η σύζυγος του Έλληνα Πρωθυπουργού. Έχουν υποθεί πολλά αυτές τις δύο ημέρες. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη, κυρία Σαράντη. Καταρχάς, θα ήθελα να τοποθετηθώ ως προς το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Να το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή. Εγώ, αλλά να το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε. Ξέρετε, το καταλαβαίνω, το πλην καταλαβαίνω. Της Τουρκίας γίνεται μια γενοκτονία λίγο πιο κάτω από εμάς. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή. Αναφέρεστε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Βεβαίως. Είναι ένα θέμα πλέον. Έχουμε χαθεί και εκεί. Έχω χαθεί λίγο ισορροπίες. Λοιπόν, σε μια άλλη εκπομπή. Θέλετε κάτι να πείτε για αυτό το ερώτημα που έχει να κάνει με το. Δηλαδή, η εμπλοκή της οικογένειας στο πολιτικό βίο. Το λέω πάρα πολύ απλά. Ναι, παρακαλώ. Εγώ δεν θα ήθελα να μπω βαθιά σε αυτό το θέμα. Ναι. Νομίζω ότι θα το λύσει η δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, ναι, προφανώς δεν συμφωνώ με τις επιθέσεις κάτω από τη ζώνη. Μάλιστα. Κατανοητό. Πάρα πολύ απλά. Κυρία Ξυπαπαδάκη. Δεν έχω παρακολουθήσει δυστυχώς, γιατί δεν είχα το χρόνο αυτό σαν τελευταία εξέλιξη. Αλλά δεν μπορώ δηλαδή να έχω τα στοιχεία για να έχω και ολοκληρωμένη άποψη. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι διαφορετικό πράγμα ο πολιτικός, το πρόσωπο, ο λειτουργός, ως αυτός που λειτουργεί ως πολιτικός, και διαφορετικό πράγμα τα μέλη της οικογένειάς του. Μάλιστα. Θεωρώ. Ίσως το βλέπω εγώ βέβαια από το χώρο στον οποίο κινήθηκα, π.χ. στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα μου πείτε, δεν είναι όμοια μεγέθη. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι όλα θα πρέπει να μείνουμε στον πολιτικό πολιτισμό. Αυτό. Λέω, κατανοητό. Νομίζω ότι η κοινή γραμμή είναι όχι χτυπήματα κάτω από τη μέση. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κυρία Ξεπαπαδάκη, κυρία Σαράντη. Καλή επιτυχία και στις δύο. Και είναι σίγουρο, δεδομένο δηλαδή, ότι θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ συχνά. Άλλωστε, είστε τα πρόσωπα τα οποία θα μας πάνε προς την κάλπη της 9ης Ιουνίου. Σας ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να ξεκινήσουμε με αφορμή μία σύσκεψη η οποία θα γίνει αύριο στη Ρόδο, υπό την Προεδρία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, του κυρίου Κικίλια, και αφορά την αντιπυρική περίοδο. Το λέω διότι εμείς έχουμε υποστεί τεράστια ζημιά στο νησί. Πέρσι το καλοκαίρι η χώρα είχε πολύ μεγάλες πυρκαγιές, καταστροφικές, και βεβαίως όλα αυτά είναι σε σχέση με το μέλλον, αλλά και με τη βιωσιμότητα, ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό μας. Σε διαφημίσεις.